Νομίζω ότι το πράγμα χάλασε, ξέρεις πότε. Πότε? Όταν εκείνος ο κρετίνος, ο περικό μου, τραγούδισε την κλεντόρα. Άκου πτώμα να μαθαίνεις. Είναι ένας ποιητής των εικόνων. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου. I'm in love with a dolly named Glendora. She works in the window of a big department store. Το έργο του Νικολαίδη είναι διαχρονικό, διότι εστιάζει στη φιλία, στον έρωτα, στο θάνατο. Είναι ζητήματα που αφορούν όλους μας και πάντα. Πώς προέκυψε η Ευρυδίκη? Λοιπόν, ήδη ζούσαμε μαζί 3-4 χρόνια, ήδη ήμουν πολύ ερωτευμένη, είχε ήδη τελειώσει τον οργισμένο Βαλκάνιο και σκεφτόταν να κάνει μια ταινία. Δεν είχαμε, πολύ λίγα λεφτά υπήρχανε, αλλά έγραψε την Ευρυδίκη. Του άρεσε, προσπαθήσαμε, ήρθαμε σε επαφή με τον Πανουσόπουλο, που ήμασταν φίλοι, και βρήκε μία Γερμανίδα, τη Βέρα Τσέχοβα, η οποία ήταν φίλη με τον άντρα της, φίλος μάλλον ο Πανουσόπουλος, και μας έφερε σε επαφή και έτσι με είχαμε μαζέψει 150.000 δραχμές τότε, που ο Θείας ο Στίχης σε 4 εκατομμύρια, ήταν ίδια χρονιά, και εμείς κάναμε την Ευρυδίκη με 150.000. δραχμές, που ήταν μεγάλο κατόρθωμα και όπως πάντα έλεγε ο Νίκος, ήταν ταινίες δωματίου αυτές που κάναμε. Υπήρχε ένα σπίτι κοντά στο Σούνιο της οικογένειας που είπαμε «ΟΚ, έχουμε το σπίτι, έχουμε την ηθοποιό που δεν θέλει χρήματα, έχουμε τον Πανουσόπουλο που θα έκανε τη φωτογραφία και τον Νικολαίδη». Που ήταν εντάξει, αυτός που ήταν. Και ποιος θα κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια? Πού να βρούμε λεφτά τώρα να τα κάνει? Ποιος? Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε σκηνογράφο. Δεν τα κάνεις εσύ, μου λέει ο Νίκος. Μου λέω, τι να κάνω? Έλα μα, εντάξει, θα τα φτιάξουμε. Και είχαμε αυτή την ιδέα με τα παράθυρα να τα σκεπάσουμε με εφημερίδες. Από ρούχα, εντάξει, υπήρχαν παλιά και διάφορα, μου άρεσαν να μαζεύω. Και έτσι προέκυψε η Ευρυδίκη με μια εκπληκτική φωτογραφία του Πανουσόπουλου. Η πιο στέρεη ταινία του Νικολαίδη, όπως ο ίδιος έλεγε. Και που παίχτηκε βέβαια μετά τα κουρέλια, γιατί κανένας δεν δεχόταν να την παίξει στο σινεμά. Όλες οι ταινίες, σχεδόν όλες, εκτός από την Περίπολο και το Χαμένο κάπως, είναι σπιτικές. Ο Νίκος πανικοβλήθηκε λίγο με την επιτυχία της Γλυκιάς Συμμορίας και δεν του άρεσε καθόλου. Μάλιστα, έχει γράψει, έχει πει, κάποια στιγμή πέρασε από ένα σινεμά, τα Ηλίσια νομίζω, που έγραφε τον τίτλο τότε που πεζόταν η Γλυκιά Συμμορία και έγραφε από κάτω του Νίκου Νικολαίδη και είδε το όνομά του και κατέβασε το κεφάλι. Δεν του άρεσε καθόλου αυτή η πρόκληση, δεν ξέρω πώς να το πω. Οπότε δεν ήθελε να καθιερωθεί και σαν σκηνοθέτης τέτοιων ταινιών. Και γύρισε και έκανε την Περίπολο, όπου τότε δεν την είδανε βέβαια πολύ, εννοείται, απογοητεύτηκαν. Κάποια στιγμή αμφισβήτησε και ο ίδιος αν έκανε σωστά αυτό, αν άλλαξε την πορεία, τη θεματολογία του και το σινεμά του, αν έπρεπε να μείνει σε αυτό το δρόμο της συμμορίας ή όχι. Παρ' όλα αυτά την αγαπούσε την Περίπολο και την έκανε με πολύ αγάπη και πολύ κέφι και ήταν και τότε ίσως αυτό που είχε στο μυαλό του.
γύρω στους 80 χώρους έχει η Περίπολος, που πολλοί δεν μπήκαν στην ταινία γιατί βγήκε μεγάλη. Αλλά αυτοί οι χώροι που είναι δίπλα μας και που τους είδαμε εμείς με άλλο μάτι, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνανε όλα γύρω από την Αθήνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήτανε πρόκληση. Ο Νίκος ανέκαθεν ασχολιόταν με τη διαφήμιση από πολύ νέος. Ήταν ένα γρήγορο μέσο να εκφραστεί. Ήταν και δύσκολο, μας έλεγε, μέσα σε 20-30 δευτερόλεπτα να πεις μια ιστορία και να την πεις καλέσθητα και να πετύχει το στόχο της. Το έκανε για να συγκεντρώνει και χρήματα για τις ταινίες του, για να γυρίζει τις ταινίες που ήθελε. Χαμένος θα έλεγα ότι ήταν η ταινία που προσέγγισε πιο πολύ, με ίσως πιο ανάλαφρο τρόπο, το κοινό. Απ' την άλλη, μπορεί και να μην είναι έτσι, γιατί μετά να το επεξεργάζομαι εγώ έτσι στο μυαλό μου, γιατί μετά είχα την εμπειρία του Zero Years, οπότε θεωρώ ότι ο Χαμένος μπροστά στο Zero Years ήταν κάτι σαν παιδική χαρά όσον αφορά τα γυρίσματα. Ήτανε δύσκολα, ήτανε δηλαδή αυτό που έβγαινε προς τα έξω, που βγήκε μια ταινία κλειστοφοβική, γιατί αυτός ήταν ο στόχος του έτσι κι αλλιώς. Αυτό είχε στο μυαλό του, αυτό ήταν το σενάριο. Αυτό οφείλω να το πω ότι το νιώθαμε ή τουλάχιστον εγώ το ένιωθα. Πόσα χρόνια έχουμε για να ολοκληρωθεί η συνέντευξη, γιατί αναμνήσεις είμαι full. Πάρα πολλές αναμνήσεις, πάρα πολλές αναμνήσεις. Όσον αφορά το Χαμένο, είναι η αίσθηση. Αγαπηθήκαμε, παιδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ, δουλέψαμε πάρα πολύ. Αναμνήσεις από τον Νικολαίδη. Πιστεύω ότι οι πιο ωραίες αναμνήσεις ήταν όταν επέστρεφα από ταξίδια, γιατί από μικρή έλειπα. Και έβρισκα το σπίτι μας μεταμορφωμένο. Είχαν αλλάξει τα έπιπλα, είχαν κρεμάσει κουρτίνες. Με τη μητέρα μου, βέβαια, που πάντα έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια. Παίζαν περίεργες μουσικές και ήταν σαν να μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο. Ήταν τελείως μαγικό. Ανάμνηση. Ανάμνηση δεν υπάρχει. Ανάμνηση, ο Νικολαίδης εδώ είναι μαζί μας τώρα και κάνει πλάκα. Αλλά μία ανάμνηση γελάω που θυμάμαι, που δύο φορές με έχει διώξει από γυρίσματα. Στην Γλυκιά Συμμορία μία φορά και στο Singapore Sling. Και γελάω πολύ που το σκέφτομαι τώρα, γιατί με έδιωξε και μετά από 10 λεπτά έστειλε κάποιον να με φέρει πίσω. Συνήθιζε να μας καλεί και να βλέπουμε film noir, αγαπημένο του είδος. Τζέρι Λούις πολύ, γελούσαμε. Και πολλά epics. Ο άνθρωπος που θέλει να γίνει βασιλιάς, με ωραίες ερμηνείες, ωραίες σκηνοθεσίες. Και κάθε φορά μας ταξίδευε κάπου. Πολεμικά. Τέτοιου είδους ταινίες βλέπαμε. Laura is the face. In the misty light. But the chauffeur was incredibly strong. He had to be stabbed 5 times. Down the hall, the laugh that flows on a summer night. Πάντα ήταν πολύ μπροστά ο Νίκος από την εποχή του, από οι ιδέες του, τα πάντα ήταν πολύ μπροστά. Ακόμα και σήμερα αυτό που έχει πει πριν 30 χρόνια είναι τόσο επίκαιρα, που είναι να τον θαυμάζω, δηλαδή εγώ τον θαυμάζω, βέβαια, περιόριστα, εννοείται.
will your arms open wide? At last we're face to face, and as we kiss through an embrace, side like always, wondering what to do with life.